Φίλοι μου, γεια σας. Χριστός Ανέστη και περπατά μαζί μας. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Τουρκία? Γιατί το τρίον αυτών συμπτωματικά έχει ίδια περίοδο εκλογές. Καθόλου τυχαίο θα έλεγα, μιας και περιμένουμε την ψευτοσωτηρία του Αντίχριστου που θα εμφανιστεί, που είναι τρικέφαλος όπως έχω πει, που είναι η αρκούδα, ο Μπούτι που κατεβαίνει προς Κωνσταντινούπολη, είναι ο Τράμπας που πήγε και αναγνώρισε τον Λέονταν στο Ισραήλ, το ψευδοκράτος, η έδρα των Σιωνιστών και Μασόνων, και οι Λεοπάρδαλοι που είναι ο Ελληνισμός που όλοι θέλουν και θέλουν φως για να φανούν. Οι εκλογές λοιπόν, θαρώ, θέλουν να φέρουν την νέα παγκόσμια κυβέρνηση που θα εδρεύουν αυτές οι τρεις δυνάμεις. Ποιο είναι λοιπόν το κεφάλι που θα θεραπευτεί, που γράφει η Αποκάλυψη στο 13ο κεφάλαιο, ότι θα θεραπευτεί έναν από τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας και όλοι θα θαυμάσουν. Ποιον από όλα εμμορραγή? Η Ελλάδα μήπως? Από τη στιγμή που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ελληνισμό, χριστιανισμό για να φανούν, και βλέπουμε και τις νεόφερτες προφητείες της αναλαμπής, του μαρμαρωμένου, των χρυσοκουταλιών, την επιστροφή των βασιλιάδων ερπετών στην Ελλάδα, την αναγέννηση των σκουλικιών που φεύγουν, τι μπορεί άλλο να είναι από μία ψευτοένωση ψευτοσωτηρίας Ελλάδας, Τουρκία, Ισραήλ? Μια και στην Κύπρο ο Τούρκος δεν ήρθε από μόνος του. Ο Εβραίος τον έφερε, ο Αμερικάνος, που αν ψάξετε σε όλες τις παγκόσμιες τράπεζες θα βρείτε ένα εβραιοσιονιστή πίσω, όπως και στην Αμερική. Οι περισσότεροι είναι σιωνιστές Εβραίοι. Άρα το να γίνει αυτή ψευτοένωση, δηλαδή μπορούν να μας παραδώσουν η λύση του Ανάν, αν θυμάστε που έλεγαν το να δεχτούμε τους έπικους Τούρκους με Τούρκον αντιπρόεδρο, το να μας δώσουν την Αγία Σοφία όπου θα γίνεται συμπροσευχή, γιατί ο Τούρκος δεν φεύγει από μέσα, ήδη ο Ερντογάν γοντνάτισε στην Αγία Σοφία. Το να μας πούνε ότι ο μαρμαρωμένος αντίχριστος παλαιολόγων, ήδη τον ονόμασαν, τον Παύλο, η επιστροφή του ή του Βανταντζή, ποιο θα ονομάσουν άλλο, θα φέρει χρήμα και θα θεραπεύσει τα μνημόνια σε μία εικονική παράσταση στα κομπιούτερ μας, που θα δείχνει τον νόμο Νεσάρα ότι πλέον δεν χρωστείς και θα πληρώνεις το ελάχιστο, αλλά είσαι αναγκασμένος να γραφτείς στη νέα παγκόσμια τράπεζα, εκεί που θα σου δώσουν την κάρτα και αργότερα τα λέιζερ, και εννοείται πρέπει να έχεις την ψευτοθεραπεία του κορώνου αντίχριστου, το εμβόλιο που όπως βλέπουμε συνεχίζεται γιατί έχει μεταλλάξεις. Άρα, χωρίς να είσαι χαραγμένος είτε από το εμβόλιο, είτε από την κάρτα που θα φέρουν, είτε από το λέιζερ, είτε από τα χάπια, γιατί τώρα λένε κάνουν κάποια χάπια με τσιπ που θα σε παρακολουθεί, το λένε φανερά, φανερώθηκε ο κόρονος αντίχριστος. Με διάφορους τρόπους θα θέλουν να σε υποτάξουν σε αυτόν το σύστημα, τάζοντας σου χρήμα, ειρήνη και ασφάλεια. Και εννοείται ότι ο κάθε λαός, η κάθε θρησκεία περιμένει ένα μεσσία. Ήδη στο Ισραήλ έχουν ένα ψευδοπροφήτη και περιμένουν τον Αντίχριστο, αυτοί περιμένουν τον μεσσία τους. Εμείς περιμένουμε κάποιον σωτήραν παλαιολόγων αντί τον Χριστό, σε παρακαλώ, είτε Βανταντζή, Βυζαντινούς αυτοκράτορες της ύλης, και ο
οι μουσουλμάνοι τον Αλλάχ και του καθενός θα του παρουσιάσουν τον ανάλογο ψευδοπροσίτη, σωτήρα που θα του σώσει. Στο νέο παγκόσμιο σύστημα της τράπεζας, της ένωσης, της ειρήνης, της παθρησκείας που θα λένε ότι είναι αγάπη και ειρήνη. Όμως για να μπορέσεις να έχεις την ύλη που δεν θα σου δώσει αύριο ούτε χρήμα ούτε ειρήνη, πρέπει να υποταχθείς, να τσιμπαριστείς σε αυτόν το νέο σύστημα. Πρέπει δηλαδή να ξεπουλήσεις την ψυχή σου στον Αντίχριστο που είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της Λερναίας Ύδρας του Τρίμορφου Τέρατος που θα φανεί τώρα. Εννοείται, ακολουθώντας το σύστημα θα γίνεις ένας ρομπότ, δούλος είτε του εμβολά είτε του λέιζερ αύριο που δεν θα κινήσει ελεύθερα, γιατί πλέον για ό,τι κάνεις θα υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος ακόμα και όταν κοιμάσαι πόσες φορές αναπνέεις. Η Αποκάλυψη γράφτηκε για να μας προειδοποιήσει και να μας αποκαλύψει τα τέρατα αυτά για όσους την ερευνούν. Άρα στο χέρι σου είναι αν θα ακολουθήσεις αυτόν το σύστημα ή αν θα βλέπεις ουρανό και να περιμένεις τον πραγματικό Μεσσία και εννοείται πολεμώντας. Πώς? Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν τραπεζικό σύστημα, με καμιά ψευδοθεραπεία και με προσευχή και αντίσταση περιμένουμε στις νεφέλες να φανεί ο Κύριος μας που θα δέσει το κακό, αν και είναι γραμμένο ότι οι πονηροί θα αλληλοφαγωθούν στο τέλος από μόνοι τους. Άρα η θεραπεία που γράφει, το κεφάλι που γράφει ότι θα θεραπευτεί στην Αποκάλυψη είναι θαρό ο Ελληνισμός. Είναι το τρίμορφο αυτό τέρας που θα φανεί θεραπεύοντας την Ελλάδα έτσι που να υποτάξει και άλλους χριστιανούς όπως τους υπόταξε εις τον εμβολιασμό. Να έχετε καθαρό βλέμμα, να βλέπετε ουρανόν, να θέλετε να ξεφύγετε από την ύλη, όχι να κολλήσετε στην ύλη ψάχνοντας μαρμαρωμένα βασίλεια, τότε μόνο θα ζήσουμε την Ανάσταση. Δυστυχώς η Αποκάλυψη γράφει ότι μέχρι το τέλος, ακόμα και μετά την ψευτοσωτηρία που θα χτυπάει και με χαπ για να υποτάξει τον κόσμο ο Αντίχριστος, ο κόσμος δεν θα βλέπει καθαρά, οι περισσότεροι δεν θα βλέπουν καθαρά, θα περιμένουν πάλι την σωτηρία μέσα από τις τράπεζες, τους πολιτικούς, τα εμβόλια, τις ψευτοθεραπείες, γιατί θα αλλάζουν μορφές κάθε φορά όπως τις μεταλλάξεις και θα το ακολουθά το σύστημα. Λίγοι θα μείνουν αυτοί που δεν θα υποταχθούν στο σύστημα. Ας προσευχηθούμε για όλους, γιατί όπως έχω πει, ο κάθε άνθρωπος είναι μέρος του Θεού και όλοι θα σωθούν κάποτε, αλλά αυτή τη φορά θα φύγουν με τον Κύριο όσοι θα καταφέρουν με το σπαθί τους και αντισταθούν και σταθούν ψηλά, όρθιοι, με αξιοπρέπεια και βλέπουν ουρανό και όχι τα της ύλης του διαβόλου αυτά που τάζει. Καλή συνέχεια φίλοι μου. Οι εκλογές δεν γίνονται τυχαία. Γίνονται για να μας υποτάξουν σε αυτήν την ψευτοσατηρία της ένωσης, της λύσης του ελληνισμού, είτε με τους Τούρκους, είτε με τους Σιωνιστές, στο νέο παγκόσμιο σύστημα, είτε και τους Ρώσους που κατεβαίνουν προς τα κάτω. Προσοχήν τι ψηφίζετε, γιατί η πολιτική πλέον είναι γραμμένη, δεδομένη μασόνοι που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ και τον ΝΑΤΟ, τους ψευτοειρηνευτές που θα εμφανιστούν και πάλι σαν οι ψευτοσωτήρες στο όλο σκηνικό. Καλή συνέχεια φίλοι μου, με αγάπη Κυρίου.